Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 29 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Η απόστροφη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ζάπιο, όπως το 2015 ήταν ένα σκοτεινό διάλειμμα που επικράτησε ο διχαστικός λαϊκισμός, προκάλεσε την έκρηξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους στη Βουλή. Από την Πέμπτη το βράδυ στην Κουμουνδούρου θεώρησαν άκρως προσβλητικό το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε σε μια επαιτειακή ιστορική εκδήλωση να εξισώσει, όπως τόνιζαν, την αριστερά με τον φασισμό. Ήταν θράσος μπροστά σε Ευρωπαίους αξιωματούχους και σε μια τέτοια εκδήλωση να μιλήσει όχι ως πρωθυπουργός εν ονόματι όλων των Ελλήνων, αλλά ως κομματάρχης σε επαρχιακό καφενείο, ως κομματάρχης της δεξιάς, με λόγο διχαστικό, με λόγο ανιστόρητο, με λόγο εμπριστικό, με λόγο που εξίσωνε την αριστερά με τον φασισμό, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας ανταπέδωσε τα πυρά χαρακτηρίζοντας Μακεδονομάχο και Βάστα Σόιμπλε τον Πρωθυπουργό διερωτώμενος. Είναι σκοτεινό διάλειμμα η ρύθμιση του χρέους που μας κρατάει σε αυτή την κρίση σήμερα με το κεφάλι έξω από το νερό. Είναι σκοτεινό διάλειμμα τα 12 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης ή μείωση της ενεργείας κατά 10%. Είναι σκοτεινό διάλειμμα για τον κύριο Μητσοτάκη τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ που βρήκε στα δημόσια ταμεία. Απάντηση στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης έδωσε η Αριστοτελή Απελώνη. Ο κύριος Τσίπρας μας έχει συνηθίσει στο να λαϊκίζει, να ψεύδεται και να δημαγωγεί. Το ίδιο έκανε και σήμερα, τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος και επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ πως παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός είχε διαδοχικές συναντήσεις και κοινές δηλώσεις με τον κύριο Σαρλ Μισελ, το κατήγγειλε ότι δεν προσήλθε στη Βουλή να απαντήσει θετικά με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η συζήτηση αυτή, με σεβασμό στην αγωνία των μαθητών και των οικογενειών τους, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερο χρόνο, πρόσθεσε. Στο πεδίο των πολιτικών μεταγραφών, ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι προσχωρεί στις τάξεις του ο πρώην βουλευτής και υφυπουργός παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Σιμεών Κεδίκογλου. Το νέο στέλεχος του κόμματος συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα και δήλωσε στο Facebook: «Υπηρετώντας αυτή την παράταξη όλη μου τη ζωή, έχοντας μια κρυστάλλινη διαδρομή, αισθάνομαι χρέος να ανταποκριθώ στο κάλεσμα και ενώνω τις δυνάμεις μου για τον κοινό σκοπό». Πραγμός στη συμμετοχή καταδικαστέντων για κακουργηματικές πράξεις επιτελικές θέσεις κομματικών σχηματισμών, καθώς και στο δικαίωμα του εκλέγην, βάζει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης στο νομοσχέδιο εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Στην τροπολογία δεν υπάρχει ονομαστική αναφορά, αλλά είναι σαφές ότι αφορά τους καταδικαστέντες πρώην βουλευτές και μέλη της Χρυσής Αυγής. Όπως αναφέρει το ΑΠΕΜΠΕ, η τροπολογία προβλέπει τη διαγραφή από τους εκλογικούς καταλόγους, άρα τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγην σε όσους καταδικάζονται αμετάκλητα σε κάθριξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1 έως 6 του δευτέρου βιβλίου του ποινικού κώδικα, προσβολές κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος, εσχάτη προδοσία, βία κατά εκλογίων, προσβολές κατά της πολιτιακής εξουσίας κλπ. Και σε αδικήματα που επισύουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Όσοι εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε κόμματα ως πρόεδροι, γενικοί γραμματείς, μέλη διοικούσας επιτροπής και νόμιμοι εκπρόσωποι. Δεν προβλέπεται πάντως στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε σε όσους κατεβαίνουν ως απλοί υποψήφοι βουλευτές σε άλλα κόμματα. Και αυτό διότι το άρθρο 51 του Συντάγματος περιορίζει το εκλογικό δικαίωμα όταν υπάρχει αμετάκλητη ποινική καταδίκη, κάτι που δεν ισχύει τουλάχιστον προς το παρόν για την περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγην και του εκλέγεστε σε επιτελική θέση κόμματος ισχύει για όσο διαρκεί η επιβληθήσα ποινή. Τέλος, η τροπολογία προβλέπει την απαγόρευση της ιδιωτικής χρηματοδότησης κομμάτων εκτός από τις τακτικές εισφορές μελών, με πρόσωπα σε επιτελική θέση, οριστικά καταδικαστέντα, καθώς και της ραδιοτηλεοπτικής και υπαίθριας προβολής των κομμάτων αυτών κατά τις προεκλογικές περιόδους. Ενδείξεις ανάκαμψης και σταδιακής επιστροφής στα επίπεδα του 2019 μεταδίδουν τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών το πρώτο 20ήμερο του Μαΐου, σύμφωνα με πηγές του οικονομικού επιτελείου που αισιοδοξούν για επαναφορά της οικονομίας στα προ-πανδημίας επίπεδα φέτος πλην του τουρισμού. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με το ίδιο 20ήμερο του 2019, όπως δείχνουν τα στοιχεία των τραπεζών. Επομένως, αν θεωρήσει κανείς ότι το μερίδιο του στο σύνολο των συναλλαγών αυξάνεται κάθε χρόνο, φυσιολογικά, αλλά και λόγω πανδημίας τελευταίως, μπορεί να υποθέσει ότι σε επίπεδο συνολικών συναλλαγών, ο Μάιος του 2021 μας πηγαίνει κοντά στο Μάιο του 2019, σχολιάζει πηγή του οικονομικού επιτελείου. Σε σχέση με την ίδια περίοδο του Μαΐου του 2020, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι αυξημένες κατά 19%. Όπως πάντα, υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι και μάλιστα στο οικονομικό επιτελείο παρατηρούν ότι κάποιες από τις τάσεις που διαμόρφωσε η πανδημία θα μείνουν μαζί μας και στη συνέχεια σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.
στους μεγάλους χαμένους του πρώτου 20ημέρου του Μαΐου, σε σύγκριση πάντα με την ίδια περίοδο του 2019, είναι μεταξύ άλλων τα ξενοδοχεία, τα duty free, οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων, τα λεωφορεία, τα πάρκανα ψυχής, οι ενοικιάσεις σκαφών. Στους κερδισμένους προηγούνται τα αρτοπία, φούρνοι, τα βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, τα φαρμακεία, τα σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων, τα παιχνίδια, οικιακές συσκευές, οι οδοντίατροι, τα οικοδομικά υλικά, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και software και τα στοιχήματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ηλεκτρονικός τζίρος της εστίασης που ήταν μειωμένος συνολικά κατά 19% καθώς ο κλάδος άνοιξε μεν στις 3 Μαΐου αλλά χωρίς τα μπαρ και τους κλειστούς χώρους και με περιορισμένο ωράριο. Ειδικώς όμως τα fast food εμφάνισαν αύξηση 100% σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρονικό τους τζίρο. Το μη τουριστικό τμήμα της οικονομίας θα επανέλθει στα επίπεδα του 2019, ενώ τα έσοδα από τον τουρισμό θα είναι στα επίπεδα του 45-70% του 2019 και το 2022 θα επανέλθουν και αυτά, εκτιμά πηγή στο οικονομικό επιτελείο που προβλέπει επίσης δυναμική ανάκαμψη των κατασκευών. Σήμερα το πρόγραμμα σταθερότητας βασίζεται στην παραδοχή για έσοδα από τουρισμό ίσα με το 45% του 2019. Αντιστοίχως, οι πηγές αναφέρουν ότι και τα έσοδα του Μαΐου κινούνται σχετικά καλά μετά σε επιστροφή στην κανονικότητα. Έναν οδηγό με όλες τις λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID δίνει στη δημοσιότητα, κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο οδηγός για το ψηφιακό πιστοποιητικό που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει τα εξής. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού του ή αν ο ενδιαφερόμενος έχει υποβληθεί πρόσφατα σε διαγνωστικό έλεγχο PCR ή rapid test. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί σε περισσότερους του ενός διαγνωστικούς ελέγχους, το πιστοποιητικό εκδίδεται με το αποτέλεσμα του πιο πρόσφατου ή αν ο ενδιαφερόμενος έχει νοσήσει κατά τους τελευταίους μήνες. Σημειώνεται ότι σε κάθε κράτος έχει την ευχέρεια να προσδιορίσει τους παραπάνω χρόνους. Ως εκ τούτου, συνίσταται στους ταξιδιώτες να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές ώστε να γνωρίζουν αν το πιστοποιητικό τους βρίσκεται σε ισχύ. Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID εκδίδεται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή και μπορεί να εκτυπωθεί. Φέρει τον κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή, ενώ το περιεχόμενό του αναγράφεται τόσο στην εθνική γλώσσα όσο και στα αγγλικά, ώστε να είναι έγκυρο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρμόδιες για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι οι εθνικές αρχές κάθε χώρας. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, αρχικά το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα εκδίδεται μέσω του gov.gr και σε λίγες ημέρες θα είναι δυνατή η έκδοσή του μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια πύλη μέσω της οποίας όλες οι υπογραφές των πιστοποιητικών θα μπορούν να επαληθευθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID δεν περνούν μέσω της πύλης, αφού αυτό δεν είναι αναγκαίο για την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα τεθεί σε εφαρμογή σε ενωσιακό επίπεδο την 1η Ιουλίου 2021. Η Ελλάδα είναι ήδη έτοιμη και στο μεσοδιάστημα μπορεί να εφαρμόζει το πιστοποιητικό σε συνεργασία με όσες ευρωπαϊκές χώρες είναι επίσης έτοιμες. Σκόπος του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID είναι να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία είναι θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό δεν είναι κάτι παραπάνω από μια λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Θα καταστήσει τα ταξίδια πολύ ευκολότερα, ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID μπορεί επίσης να αποδεικνύει τα αποτελέσματα εξετάσεων, πράγμα που πολύ συχνά απαιτείται από τους ισχύοντες περιορισμούς για τη δημόσια υγεία. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα περιέχει μόνο τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο, την εξέταση, την ανάρρωση και ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. Κίνητρα για τους γιατρούς των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας που θα υπηρετούν στην νησιωτική Ελλάδα και στις ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας από τη Σύρο. Όπως δήλωσε ο κύριος Κικίλιας, το πρόγραμμα κινήτρων θα υλοποιηθεί με νομοσχέδιο το οποίο θα συζητηθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει οικονομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα, καθώς και εκπαιδευτικά κίνητρα για τις οικογένειες των ιατρών που θα υπηρετούν στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως και μοριοδότηση και αναβάθμιση σε ό,τι έχει να κάνει με το βαθμό ενός γιατρού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε ο κύριος Κικίλιας, θα είναι ελκυστικό για έναν νέο συνάδελφο που τελειώνει την ιατρική και παίρνει την ειδικότητά του να πάει σε μια νησιωτική ή σε μια κριτική περιοχή που μπορεί να συνυπηρετήσει με τον σύζυγο ή τη σύζυγό του από το ευρύτερο δημόσιο ή τον στρατό και να έχει οικονομικές απολαυές τέτοιες που να μπορεί να ανταπεξέλθει, να ζήσει με την οικογένειά του στην περιφέρεια, να έχει φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις. Και παράλληλα, μετά από ένα χρονικό διάστημα 5 ή 7 ετών, το οποίο de facto δεν θα μπορεί να φύγει από το νησί, να διεκδικήσει έναν ανώτερο βαθμό σε ένα νοσοκομείο ή μια μονάδα υγείας σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Πολλές φορές συζητήθηκε τα προηγούμενα χρόνια μια τέτοια μεταρρύθμιση, υπήρχαν πολλές καλές προθέσεις, αλλά δεν κατέστη δυνατό ενδεχομένως, γιατί όλα αυτά έγιναν αποσπασματικά. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έρθει να ενώσει όλα αυτά με τις σύγχρονες ανάγκες και με μια μορφή ενσωμάτωσης των κινήτρων σε μια πρόταση τέτοια που θα αποτρέψει και το brain drain, τόνισε ο κ. Κικίλιας. Μετά την επιβεβαίωση για τις παραλαβές των εμβολίων από την εταιρεία Johnson & Johnson, άνοιξε το βράδυ της Παρασκευής η πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό κατά της COVID-19 και για τις ηλικίες άνω των 18 ετών με το μονοδοσικό εμβόλιο. Από την εταιρεία Johnson & Johnson αναμένονταν 220.000 δόσεις εμβολίων. Άνοιξε επίσης η πλατφόρμα στο εμβόλιο.gov.gr για την ηλικιακή ομάδα 30 έως 34 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, Pfizer, Moderna, AstraZeneca και Johnson & Johnson. Υπενθυμίζεται ότι Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα 4 διαθέσιμα εμβόλια. Είχε προειδηγηθεί στις 21 Μαΐου το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 και για τα 4 διαθέσιμα εμβόλια. Ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 προχωρά πλέον με γρήγορους ρυθμούς και αυτό αποτυπώνεται και στον 7ήμερο κυλιόμενο μέσο όρο εμβολιασμών ανά 100.000 κατοίκους, όπου η Ελλάδα έχει περάσει πλέον στην τρίτη θέση μεταξύ 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στο ποσοστό του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του, η Ελλάδα είναι στην 5η θέση από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χθες ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας, ανακοίνωσε την επαναλειτουργία των γυμναστήριων από τη Δευτέρα 31 Μαΐου, καθώς και το άνοιγμα των γηπέδων 5x5 και γηπέδων μπάσκετ σε υπαίθριους χώρους. Επιπλέον ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής, μειώνεται στο 25% η τηλεργασία στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν η επαναλειτουργία των γυμναστήριων με το εγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο από 13/5. Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, θα ανακοινωθούν κάποιες αλλαγές στις επόμενες ώρες στο πρωτόκολλο σε σχέση με τους συγκεκριμένους τύπους ασκήσεων, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η χρήση μάσκας. Η χρήση των γηπέδων 5x5 και γηπέδων μπάσκετ σε υπαίθριους χώρους από τις 31/5 από ερασιτέχνες αθλούμενους και μόνο, με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους επαγγελματίες αθλητές και ειδικότερα με εβδομαδιαίο self-test, τήρηση περιορισμών χωρητικότητας, καταλόγους εισερχομένων και όλων των υγειονομικών μέτρων. Η έναρξη των αθλητικών διοργανώσεων εκτός σταδίων, εκτός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων με προϋποθέσεις. Μέχρι 300 άτομα με μπλοκ, ανά 50 άτομα με rapid test ή PCR, ηλεκτρονικές εγγραφές χωρίς απονομές, χωρίς θεατές, με χρήση μάσκας πριν την εκκίνηση και μετά τον τερματισμό από την 1η Αύγουστου. Τι ισχύει στα γυμναστήρια? Βάσει των διευκρινήσεων που έδωσε αργότερα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στα γυμναστήρια θα ισχύσουν τα ακόλουθα. Πρώτον, όσοι ασκούμενοι ή κάνουν αερόβια άσκηση μπορούν να μην φορούν μάσκα, μόνο εφόσον υπάρχει τουλάχιστον απόσταση 3 μέτρων από άλλους ασκούμενους. Δεύτερον, ασκούμενοι που αντιμετωπίζουν έντονα αναπνευστικά προβλήματα, καλούν να αποφεύγουν την έντονη αερόβια άσκηση με μάσκα. Τρίτον, οι ασκούμενοι μπορούν να φορούν είτε διπλή απλή μάσκα, είτε μονή μάσκα KN95 ή FFP2. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ποια είναι η σημερινή επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΗ, στο στούντιο μαζί μου είναι η Σοφία Καρύδη για να μας ενημερώσει. Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ιρώ, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. 1.497 τα κρούσματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται στους 29 και 510 είναι οι διασωληνωμένοι. Βλέπουμε βέβαια μια αισθητή μείωση, ειδικά στους θάνατους, αλλά είναι και Σαββατοκύριακο, είναι πιο χαμηλές οι μετρήσεις, οπότε και πιο χαμηλά τα νούμερα. Ωστόσο, παρά τα αυτά, όπως θα δούμε και στην συνέχεια του δελτίου μας, και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη για πολλωστή φορά κάνει έκκληση στους πολίτες για την πιστή τήρηση των μέτρων. Ακριβώς. Ακριβώς και έτσι πρέπει να γίνει και όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι στο χέρι μας να κρατήσουμε χαμηλά τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλιώς θα έχουμε ενδεχομένως και τοπικά lockdown σε περίπτωση που. Το ξεκαθάρισε αυτό και σήμερα, ακόμα και με μια πλατφόρμα που θα δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε από εμάς επιθυμεί, τους πολίτες, καθημερινά να ενημερώνεται σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάθε περιοχή, η οποία, αν
παρουσιάσει θέμα, θα μπαίνει σε lockdown. Θα το δούμε όμως αυτό αναλυτικά στη συνέχεια. Τώρα, πάμε να δούμε σε επίπεδο νομού τι γίνεται σήμερα. Πάλι ανεβασμένο νούμερο, στα 25 κρούσματα είμαστε, όχι όπως τις άλλες μέρες που πήγαμε στα 51, στα 25 όμως και είμαστε μοναδικοί στην Κέρκυρα, καθώς η Κεφαλονιά έχει 1, η Λευκάδα 1 και η Ζάκυνθος 1. Οπότε βλέπουμε ότι είμαστε αρκετά πολύ ανεβασμένοι. Πολύ καλή εικόνα στα υπόλοιπα νησιά. Εξακολουθεί να καταγράφει έναν ικανό αριθμό νέων μολύνσεων η Κέρκυρα και θα δούμε και σχετικές δηλώσεις του καθηγητή υιολογίας του κ. Σουρβίνου. Επίσης στην πορεία του Δελτίου για την πτωτική εικόνα πανελλαδικά. Σχολιάζει και την εικόνα του νησιού κυρίως μετά το Πάσχα και το πώς κινείται τώρα σε επίπεδο κορονοϊού ο νομός. Ακριβώς. Και σε τοπικές εξάρσεις αναφέρθηκε συγκεκριμένα. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι μας. Το ίδιο είπε και εκείνος. Να δούμε λίγο τα γένα που και εκεί είναι ανεβασμένα. Είναι στα 36 κρούσματα. Η Πρέβεζα 1 και η Θεσπρωτεία 1. Να πούμε ότι πανελλαδικά 81 δείγματα είναι υπό διερεύνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα αφήνουμε για λίγο το χώρο της υγείας και περνάμε στο χώρο της εκπαίδευσης. Καθώς οριστικό τέλος μπαίνει στα 37 τμήματα που είχαν δημιουργηθεί προεκλογικά από τον τέος Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαβρόγλου. Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τα εν λόγω τμήματα δημιουργήθηκαν χωρίς συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, χωρίς καν την προηγούμενη γνώμη της ανεξάρτητης αρχής διασφάλισης και πιστοποίησης στην ανώτατη εκπαίδευση. Οριστικό τέλος μπαίνει στα 37 τμήματα που είχαν δημιουργηθεί προεκλογικά από τον τέος Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου με απολύτως μικροπολιτική στόχευση. Ειδικότερα λίγο πριν από τις διπλές εκλογές του 2019, ιδρύθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 133 νέα τμήματα ΑΕΗ, 105 αποτελούσαν μετεξέλιξη τμήματων ΤΕΗ σε πανεπιστημιακά και 28 ήταν εντελώς καινούρια, τα περισσότερα με έδρα στην περιφέρεια. Επίσης, η προηγούμενη κυβέρνηση αποφάσισε να λειτουργήσουν το 2020 ή το 2021 άλλα συνολικά 37 νέα τμήματα, πολλά εκ των οποίων ψηφίστηκαν ύστερα από βουλευτικές τροπολογίες, κάποιες εκπρόθεσμες, προσθέτοντας στον ακαδημαϊκό χάρτη ακόμη 6 πόλεις. Μεταξύ των αντικειμένων τους ήταν η υδροβιολογία, η διαιτολογία, η γεωλογία, οι ανατολικές γλώσσες και πολιτισμοί, η μουσιολογία, η δημόσια διοίκηση, η εκπαίδευση ενηλίκων, ο εναλλακτικός τουρισμός. Τα 37 τμήματα θα είχαν έδρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ψαχνά Ευβίας, Ηράκλειο Κρήτης, Φλόρινα, Βόλο, Ιωάννινα, Άμφισσα, Καβάλα, Έδεσα, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο, Άρτα, Αγρίνιο, Πύργο, Ιγουμενίτσα, Εγάλεο, Λευκάδα, Λιξούρι, Ρέθυμνο, Χανιά, Καρδίτσα, Λαμία, Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Άργος, Σπάρτη και Τρίπολη. Με απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου τον Νοέμβριο του 2019, η λειτουργία των 37 αυτών τμήματων ανεστάλλει ώστε να επανεξεταστεί με ακαδημαϊκά κριτήρια. Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τα εν λόγω τμήματα δημιουργήθηκαν χωρίς συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, χωρίς καν την προηγούμενη γνώμη της ανεξάρτητης αρχής διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, παρότι ο νόμος προέβλεπε τη συμβολή της. Ως εκ τούτου, δόθηκε χρόνος στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, που έλαβε τις αρμοδιότητες της ΑΔΥΠ, να προχωρήσει σε αξιολόγηση των 37 τμήματων. Πληροφορίες Καθημερινής αναφέρουν ότι από το 2019 έως και σήμερα, τα ιδρύματα που έχουν κάποια από τα 37 υπό αναστολή τμήματα ζήτησαν να προχωρήσει η αξιολόγησή τους και έβλεπαν να είναι θετική. Τα περισσότερα όμως άφησαν τις αποφάσεις στην πολιτική ηγεσία, ενώ υπήρξαν και κάποια που πήραν απόσταση από την απόφαση λειτουργίας νέων τμήματων. Ωστόσο, καθώς η ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 πέρασε χωρίς κάποια απόφαση, οι παρεμβάσεις ηγεσιών κάποιων ΑΕΗ εντάθηκαν ώστε τα τμήματά τους να αξιολογηθούν και όσα περάσουν να ενταχθούν στο φετινό μηχανογραφικό δελτίο, ξεκινώντας έστω από τα πιο όρημα με διδακτικό προσωπικό και υποδομές τη λειτουργία τους από τον επόμενο Οκτώβριο το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Όμως το όχι της κυβέρνησης είναι οριστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η αξιολόγησή τους δεν προχωράει από την ΕΘΑΕ στο πλαίσιο του ευρύτερου εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη. Σε αυτόν εντάσσονται και η μη ίδρυση νομικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και οι πρόσφατες συγχωνεύσεις 4 τμήματων με απόφαση συγκλήτου στο ίδιο ΑΕΗ. Οι εξελίξεις θα επισπευθούν από τον Οκτώβριο, όταν πλέον θα υπάρξουν τμήματα σε περιφερειακά ΑΕΗ με κενές θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, το πρόβλημα των απουσιών θα ρυθμιστεί καθώς λόγω της τηλεκπαίδευσης πολλοί μαθητές κινδυνεύουν να ξεπεράσουν το όριο των 114 απουσιών, κυρίως στα λύκεια.
Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, το πρόβλημα των απουσιών θα ρυθμιστεί, καθώς λόγω της τηλεκπαίδευσης πολλοί μαθητές κινδυνεύουν να ξεπεράσουν το όρο των 114 απουσιών και κυρίως στα λύκεια. Όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ, οι απουσίες που έγιναν λόγω ανωτέρας βίας και χωρίς υπαιτιότητα των μαθητών στα σχολεία δεν θα μετρήσουν. Το πρόβλημα αυτό εμφανίστηκε κυρίως κατά την περίοδο της τηλεκπαίδευσης, καθώς πολλά παιδιά δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα και έτσι έπαιρναν απουσίες. Επίσης, έχουν καταχωρηθεί και απουσίες σε μαθητές που συνοικούν με άτομα ευπαθών ομάδων, προτού ξεκαθαριστεί ότι έχουν δικαίωμα να μην παρακολουθούν μαθήματα. Ενώ υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις καταχώρησης απουσιών χωρίς να ευθύνονται οι μαθητές. Αυτό θα μπορούσε κυρίως στους μαθητές του Λυκείου να μην μπορέσουν να περάσουν στην επόμενη τάξη να λάβουν απολυτήριο. Με επίγουσα απόφαση που υπέγραψε η κυρία Ζέτα Μακρύ, λοιπόν, ξεκαθαρίζεται ότι αυτές οι απουσίες δεν θα ληφθούν υπόψη. Η απόφαση αναφέρει ότι κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν στη φοιτήση μαθητών μαθητριών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, σας ενημερώνουμε ότι οι απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί ή θα καταχωρηθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών, αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα προσμετρηθούν για το χαρακτηρισμό της φοιτησής των μαθητών από το Σύλλογο Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Τόσο με αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη ροή των γεγονότων. Στη σημασία του πιστοποιητικού εμβολιασμού στάθηκαν τουριστικοί φορείς που μίλησαν στην κάμερα του Start. Πάμε να δούμε τι μας είπαν. Τον οδηγό για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Κυριάκο Πιερακάκη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ και του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια απόδειξη που κάποιος θα φαίνεται αν έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19 με οποιοδήποτε εμβόλιο από εκείνα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή αν έχει αναρρώσει από την νόσο COVID-19. Τουριστικοί φορείς μίλησαν στο Star και αναφέρθηκαν στη σημασία του πράσινου πιστοποιητικού καθώς και της εμβολιαστικής εκστρατείας, τονίζοντας πως αποτελεί το ασφαλές μήνυμα για το άνοιγμα του τουρισμού. Οποιοδήποτε βήμα έχει να κάνει με την υγεία μας και με την διευκόλυνση όλων των επισκεπτών οι οποίοι θέλουν να επισκεφθούν το νησί μας και την Ελλάδα είναι θετικό. Από εκεί και πέρα επαφείται και σε εμάς βέβαια εδώ, σαν Ελλάδα, σαν Κέρκυρα, όπου είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες, να μην υπερβούμε αυτά τα οποία είναι τα κρούσματα, αυτά τα οποία θα δημιουργούν πρόβλημα στο να πάρει απόφαση κάποια χώρα ότι θα πρέπει να μπει στο πράσινο ή στο πορτοκαλί. Και οπωσδήποτε παίζει ρόλο θετικό και ο εμβολιασμός. Από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμε, η προσέλευση του κόσμου στα εμβολιαστικά κέντρα είναι κάτι το απίστευτο μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν όλοι μαζί εγώ νομίζω ότι μπορούμε και να πετύχουμε αυτό που είχαμε πετύχει και πέρυσι χωρίς τα εμβόλια. Έτσι, ήταν μια σεζόν η οποία είχε να κάνει, ήμασταν αν θέλετε πρώτη φορά μέσα στην πανδημία. Το πετύχαμε πάρα πολύ καλά μέσα σε αυτή τη λίγη τουριστική σεζόν που υπήρχε, γιατί να με πετύχουμε περισσότερο ακόμα σε αυτήν την οποία ανέρχεται. Καθυστερημένη και η φετινή σεζόν, όπως ξέρετε, γιατί δεν πρόκειται να γίνει κάτι πριν από τις 15 του Ιούνιου, αλλά εν πάση περιπτώσει ευελπιστούμε όλα τα πράγματα αυτά και με τη βοήθεια βέβαια και των μεγάλων tour operators και των αεροπορικών εταιριών να τραβήξει σε μάκρωση η τουριστική σεζόν και να περάσει τον Οκτώβρη. Ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων, Μπάμπης Βούλγαρης, μιλώντας στο Start, ανέφερε πως είναι από τα εργαλεία που είναι περισσότερα από αυτά που έχουμε σε σύγκριση με πέρσι και επισήμανε πως ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται τα τεστ στους πολίτες καθώς και οι εμβολισμοί που θα προχωρήσουν στο νησί μας θα μπορέσουν να συμβάλλουν στο να αυξηθούν οι κρατήσεις. Εντάξει, και όταν αυτός ο κόσμος, άμα μπορέσει να γυρίσει και πίσω με ασφάλεια, θα είναι ένα καλό δείγμα ώστε να προχωρήσουν και οι κρατήσεις από αυτούς που είναι διστακτικοί. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε και τα θέματα των τεστ που γίνονται μέσα που θα γίνουν για τους πελάτες μας. Προσπαθεί να οργανωθεί και αυτό το κομμάτι που είναι ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολλά τα τεστ. Σίγουρα πρέπει οπωσδήποτε το έχουμε πει να βελτιώσουμε την επιδημιολογική μας κατάσταση, γιατί μόνο αν είμαστε πράσινοι θα μπορέσουμε να έχουμε κόσμο. Και τέλος να προχωράμε, όπως έχουμε ξαναπεί και πολλές φορές, το πιο σημαντικό από όλα τα εμβόλια, πρώτα για τη δικιά μας υγεία και μετά και για τους επισκέπτες μας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, Μπάμπης Βούλγαρης, βασικό στοίχημα είναι ταξιδιώτες να αισθάνονται ασφάλεια στο νησί μας, επαναφέροντας την πρόταση για rapid test στους πελάτες, αναγνωρίζοντας όμως την αντικειμενική δυσκολία, καθώς πολλές χώρες ζητούν την επιστροφή με test PCR. Είναι σημαντικό το κομμάτι αυτό και αυτή τη στιγμή οι περισσότερες χώρες δέχονται μόνο PCR test για την επιστροφή, οπότε πρέπει να βγουν να αλλάξουν οι κυβερνήσεις των χωρών τις αποφάσεις τους, γιατί δέχονται σαν τεστ επιστροφής. Έχει γίνει και μια συζήτηση για να γίνει και το τεστ οδηγών. Δεν νομίζω ότι το self-test αυτή τη στιγμή προωθείται τόσο πολύ όσο το rapid test. Αλλά αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η Βρετανία δέχεται μόνο PCR
Ελπίζουμε να δέχονται και rapid test για να βελτιώσει και να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τον όγκο. Καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να δούμε και κεντρικά κάποιες μονάδες να μπορούν να δημιουργηθούν στο νησί για τους ανθρώπους που, γιατί δεν νομίζω ότι ο όγκος των επισκεπτών, άμα φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο τους επόμενους μήνες, θα μπορεί να καλυφθεί τοπικά από κάποιες επιχειρήσεις που υπάρχουν ή κάποια μικροβολικά εργαστήρια. Νομίζω ότι θα είναι πιο μεγάλος όγκος, οπότε θα πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις. Υπάρχουν συζητήσεις στην κυβέρνηση, προσπαθούν να συντάξουν και ένα πλάνο για αυτό το θέμα, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε τις αποφάσεις τους. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και οι διακρατικές συμφωνίες που θα γίνουν για ποιο τεστ χρειάζεται θα παίξουν και αυτό σημαντικό ρόλο ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν. Βλέπουμε προβλήματα που δεν υπήρχαν πέρσι. Πέρσι δεν είχαμε αυτά τα τεστ σαν κομμάτι της ζωής μας. Σίγουρα βοηθάνε και σίγουρα μας κάνουν να νιώθουμε πιο πολύ ασφάλεια. Αλλά αυτό που προέχει πάντα, όπως το λέμε πάντα, είναι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αρκετά τους εμβολιασμούς στο νησί. Τώρα, για τα μέχρι στιγμής δεδομένα της φετινής σεζόν, μίλησε στο ΣΤΑΡΤ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, ο κ. Χαλικιόπουλος, εκφράζοντας την εκτίμησή του πως η φετινή χρονιά ακόμα, και αν αγγίξει το 40% του 19, μπορεί να κριθεί πετυχημένη. Έχουμε επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα σε όλους. Και στους ξενοδόχους, τουριστικούς πράκτορες, ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, ιδιοκτήτες βιλών. Διότι καταλαβαίνετε ότι η αγγλική αγορά, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό, έτσι, πάνω από το 40% των επισκεπτών μας. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό το ποσοστό είναι δύσκολο να καλυφθεί. Και ιδιαίτερα στα πεντάστερα και τα τετράστερα ξενοδοχεία καταλαβαίνετε ότι δεν, με τις ποιότητες που έχουν αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ανοίξουν αρκετά από αυτά, οπότε έχουν μεταθέσει, μας έχουν ενημερώσει βέβαια ότι θα επαναλειτουργήσουν πάλι από αρχές Ιουνίου και κάποια ίσως τέλος Ιουνίου. Βασικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο λόγος είναι η αγγλική αγορά, είναι το θέμα της αγγλικής αγοράς, το οποίο ευχόμαστε να λυθεί, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να έχουμε μια δεύτερη χαμένη χρονιά. Από ό,τι έτσι γνωρίζουμε και ήδη, υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να φέρουν μεγάλα μηχανήματα PCR test, τα οποία θα κάνουν μεγάλο αριθμό, ημερήσιο αριθμό μάλλον, τεστ. Τα οποία αυτό κάπως θα διευκολύνει και την κατάσταση, γιατί καταλαβαίνετε ότι νομίζω ότι η Κέρκυρα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει με τις υπάρχουσες με την υπάρχουσα υποδομή που έχουμε όλους αυτούς τους τουρίστες οι οποίοι θα θέλουν να αναχωρήσουν από την Ελλάδα και θα πρέπει να κάνουν αυτό το τεστ και να περνάνε μια ταλαιπωρία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πιθανόν θα γίνει και ίσως θα δοθεί και μια λύση σε αυτό. Είναι επαφή μαζί μας, δηλαδή μια εταιρεία μας πλησίασε, αλλά ακόμα περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Αυτό και Κυριακό υπήρχαν κάποια προβλήματα στο αεροδρόμιο μας, ειδικά στις αφήξεις, διότι υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση και πραγματικά ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Θέλω εδώ να αναφέρω ότι υπήρχαν άτομα τα οποία βγήκαν μετά από μία μισή ώρα. Είναι απίστευτος. Φανταστείτε ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η ουσιαστική σεζόν. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι αφήξεις από τις εκτός Σέγγεν χώρες. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό μας προβληματίζει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα με την αστυνομική, αν υπάρχει έλλειψη, αν είναι ελλειπής μάλλον η αστυνομική δύναμη, στελέχωση να το πω έτσι, στα διαβατήρια του ΑΦΑΤΑΦ αεροδρομίου, ή αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Πάντως πραγματικά εμείς ως ΑΟΚΤΑ δεν μπορούμε να ρισκάρουμε και να περιμένουμε, οπότε έχουμε στείλει επιστολές και στον διευθυντή του αεροδρομίου της Fraport στην Κέρκυρα. Έχουμε στείλει και επιστολές στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Τουρισμού, ούτως ώστε αν υπάρχουν ελλείψεις τουλάχιστον να μπορέσουν να τις καλύψουν άμεσα. Ερώτηση κατέθεσαν στον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, για τη λειτουργία της σχολής Ξεναγών Κέρκυρα στις πρωινές ώρες. Δύο βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος το ζήτημα αυτό προσέγγισε. Η εκπομπή μας, υπάρχει θέμα. Ερώτηση προς τον Υπουργό Τουρισμού σχετικά με την λειτουργία της σχολής Ξεναγών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης και Νίκος Καραθανασόπουλος. Οι δύο βουλευτές στην ερώτησή τους αναφέρουν τις δύο προκηρύξεις που υπήρχαν με τους σπουδαστές να καταθέτουν έτοιμα. Στην πρώτη υπήρχε αναφορά για μαθήματα τα οποία θα πραγματοποιούνται μόνο τις πρωινές ώρες, ενώ στη δεύτερη
ανέφερε πως δίνεται να πραγματοποιηθούν μαθήματα και τις απογευματινές ώρες. Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο προκηρύξεων δικαιολογήθηκε από πλευράς των υπεύθυνων για την αλλαγή στέγασης σχολής από το κτίριο στις αίθουσες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο Φαλιράκι. Συγκεκριμένα, στα μέσα Σεπτεμβρίου 2020, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων δήλωσε ότι παραχωρεί την αίθουσα συνεδριάσεων στο Φαλιράκι για τις ανάγκες σχολής, η οποία τους όμως, όπως προφορικά ανακοινώθηκε στους σπουδαστές, χρησιμοποιείται από ποικίλους φορείς για ποικίλους σκοπούς, περιορίζοντας συνεπώς τις ώρες που είναι διαθέσιμοι για τους σπουδαστές, αναφέρουν στην ερώτησή τους οι δύο βουλευτές και ρωτούν τον Υπουργό Τουρισμού ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε η Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας να λειτουργήσει σαν εμπόδισσα στην έδρα της για τη διαζώση μαθήματα σε δύο έτη σπουδαστών και κατά τις πρωινές ώρες, όπως προβλέπεται. Στο ζήτημα αυτό αναφέρθηκε και η σπουδάστρια της Σχολής Ξεναγών, Μυρσίνη Πολυμάλη, μιλώντας στην εκπομπή του Start Υπάρχει Θέμα και στον Σπύρο Ζηνιάτη και τον Κυριάκο Μάνεση. Υπάρχουν σπουδαστές από άλλες πόλεις, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν έρθει ακόμα, γιατί δεν γίνεται μάθημα διαζώσης. Θα έρθουν όμως. Κάποια στιγμή. Ναι, βέβαια θα έρθουν. Βέβαια θα έρθουν και είναι στις προτεραιότητές μας να διεκδικήσουμε και μέτρα. Αυτό το πρωί, απόγευμα, τι προγραμματισμό ζωής να κάνετε. Μια πολύ προβληματική κατάσταση, διότι υπάρχει μια επιμονή από την πλευρά της διοίκησης και δεν είναι προσωπικό θέμα της, η διευθύντρια δηλαδή, και ο κανονισμός της σχολής, τον οποίο θέλουν να εφαρμόζουν κατά γράμμα μόνο όσον αφορά τις υποχρεώσεις των σπουδαστών βέβαια, είναι πολύ αυστηρό σε σχέση με τις απουσίες. Και όταν κατά τη διάρκεια των εγγραφών τονίστηκε σε όλους τους φοιτητές ότι πρέπει να είναι συνεπής στην παρακολούθηση των μαθημάτων και ότι τα μαθήματα θα γίνονται πρωί. Και αυτό γράφεται και στον κανονισμό της σχολής, τον οποίο ερωτηθήκαν όλοι αν τον αποδεχόμαστε. Όμως, επειδή υπάρχει ασάφεια όσον αφορά τις υποδομές που χρησιμοποιεί η σχολή, που θα χρησιμοποιούσε μάλλον αν γίνονται τα μαθήματα διαζώσης, γιατί όπως ξέρετε έχει παραχωρηθεί το Φαλιράκι, η εγκαταστάση από το Δήμο. Ναι, σε όλο αυτό το πλαίσιο έχει παραχωρηθεί. Έχει και δεν έχει, γιατί γνωρίζουμε ότι εκεί υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες στη συνεδριακή αίθουσα όπου σπουδάζεται. Ναι, ναι. Εμείς αυτό γνωρίζουμε. Για την ακρίβεια προσπαθούμε μόνοι μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια, γιατί επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει. Ούτε μας κάλεσε κάποιος από το Υπουργείο Τουρισμού ή εκπρόσωπος εδώ στη σχολή μας να μας ενημερώσει. Τα ανακαλύψαμε αυτά ψάχνοντας και καθώς αντιμετωπίζαμε όλα αυτά τα διέξοδα. Και το γεγονός είναι ότι παρότι η σχολή προβλήθηκε ως ένα μεγάλο επίτευγμα του Δήμου και ως μια υπόσχεση Βεβαίως. Που προβλήθηκε, έχουμε αυτό το καθεστώς. Για τα ζητήματα που αφορούν την παραχώρηση του χώρου, μίλησε στην ίδια κομπή και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Παναγιώτης Βαρούχας. Παραχώρηση χρήσης αυτού του χώρου για τις πρωινές ώρες. Το διευκρινίζω αυτό, διότι το απόγευμα, όπως καταλαβαίνετε, ο ΔΟΠΑΠ έχει κάποιες συνεδριάσεις. Ο χώρος χρησιμοποιείται και από το Δήμο. Για άλλες εκδηλώσεις, βεβαίως. Ακριβώς, με άλλες εκδηλώσεις. Οπότε εμείς δεν μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να δεσμεύσουμε το χώρο για όλη την ημέρα. Τώρα, την επιστολή την έχουμε λάβει, το καταλαβαίνουμε τα αιτήματα, όμως αυτά τα αιτήματα είναι υπηρεσιακά. Το Υπουργείο και εσείς με το Δημοτικό Συμβουλίο, και θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλο το σώμα γι' αυτό, κάναμε ένα ψήφισμα στήριξης προς τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων που είχε ανάλογα προβλήματα και το στείλαμε στα συναρμόδια Υπουργεία. Οπότε δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν κάνουμε πολιτικές παρεμβάσεις όταν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο παρεμβαίνει για τη διατήρηση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες μέσω των περιφερειών εγκαινίασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ξεκινά για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Διεύλου επικοινωνίες με τις τοπικές κοινωνίες μέσω των περιφερειών εγκαινίασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός, ξεκινώντας τη διαβούλευση για το στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας με φόντο το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μεταρρυθμίσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Υπουργός συζήτησε με τους περιφερειάρχες της χώρας, δείχνοντας στην πράξη το πόσο σημαντική θεωρεί τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στην εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου της Ελλάδας για την επόμενη κοινή αγροτική πολιτική που θα ακολουθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά σε κέρια ζητήματα της χώρας.
Η Περιφέρεια Ιωνίων εκπροσωπήθηκε στην τηλεδιάσκεψη από την Περιφερειάρχη Ρόδη Κράτη Τσαγκαροπούλου, ενώ συμμετείχε και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Υπαίθρου Σωτήρης Κουρής. Επί της ουσίας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκαινιάζει μια πραγματική επικοινωνία, διότι πλέον πριν από κάθε Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει συνεργασία με τους Περιφερειάρχες, προκειμένου να συνδιαμορφώνουν τις θέσεις που θα πρέπει να υποστηριχθούν στις Βρυξέλλες. Βασικός στόχος του Υπουργείου είναι κάθε πολίτης ως χρήστης αυτής της πολιτικής να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής στην αγροτική ανάπτυξη. Σε τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέθηκαν αρκετά θέματα επιτάπητος, όπως για παράδειγμα αυτό των αποζημιώσεων στους τομείς που επλήγησαν από τους παγετούς και τις χαμηλές θερμοκρασίες στα τέλη Μαρτίου και τον Απρίλιο. Το θέμα, ωστόσο, που κυριάρχησε ήταν η διαβούλευση σχετικά με την επικείμενη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής, η οποία θα συζητηθεί σε επίπεδο Υπουργών Γεωργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στόχος είναι να επιτευχθεί συνολική συμφωνία για να εγκριθεί μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ για την περίοδο 2023-2027, η οποία θα καθορίζει το ρόλο της Γεωργίας στη διαφύλαξη και τη διαχείριση των φυσικών πόρων στο πλαίσιο της αηφόρου ανάπτυξης και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοχευμένες άμεσες ενισχύσεις και παρεμβάσεις υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης, υποκείμενες στρατηγικό σχεδιασμό, νέα πράσινη αρχιτεκτονική βασιζόμενη στα περιβαλλοντικά πρότυπα που πρέπει να τηρούν οι Γεωργοί και πρόσθετα εθελοντικά μέτρα, όπως επίσης μέτρα διαχείρισης των κρίσεων και έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς, ιδιωτική αποθεματοποίηση, δασμοί στο εξωτερικό εμπόριο με τρίτες χώρες, κανόνες ανταγωνισμού και άλλα. Οι παράκτιοι δήμοι της χώρας αδυνατούν να καλύψουν την απαγωσωστική κάλυψη επισημένη σε ερώτηση του μεταξύ άλλων βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Δημήτρης Μπιάνκης. Ο υπεύθυνος ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης μαζί με άλλους συναδέλφους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής κατέθεσαν ερώτηση προς τους υπουργούς εσωτερικών και ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής Μάκη Βορύδη και Ιωάννη Πλακιωτάκη αναφορικά με την αδυναμία των παράκτιων δήμων να καλύψουν την ευαγωσιστική κάλυψη. Στην ερώτηση του βουλευτής υποστηρίζει ότι οι παράκτιοι δήμοι της χώρας δηλώνουν αδυναμία να καλύψουν τα αναβαγωσωστικά έξοδα, ακόμα και αν η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στην αυτοδιοίκηση, δεν συνοδεύεται από τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την επαρκή αναβαγωσωστική κάλυψη και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Πρόκειται για δήμους της χώρας που στα όρια τους έχουν παραλίες οι οποίοι με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο επιβαρύνονται με πρόσθετες υπέρογγες οικονομικές υποχρεώσεις μεταξύ των οποίων την αγορά και διάθεση του κατάλληλου εξοπλισμού, την πρόσληψη αναβαγωσωστών και άλλα. Επιπροσθέτως, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει ο κ. Μπιάνκης, αν συνεκτιμηθεί και συνυπολογιστεί το δυσανάλογο οικονομικό βάρος που έχει στα οικονομικά της αυτοδιοίκησης λόγω της πανδημίας, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η πλειοψηφία των Δήμων αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτή τη δαπάνη, ενώ παράλληλα οι αιρετές διοικήσεις είναι εκτεθειμένες και μπορεί να έρθουν αντιμέτωπες ακόμα και με απόδοση ποινικών ευθυνών, αν οι παραλίες που βρίσκονται στα όρια τους βρεθούν χωρίς ναυαγωσωστική κάλυψη. Αξίζει επίσης να υπογραμμιστεί ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αν και αναγνωρίζει το πρόβλημα σε σχετική ερώτηση που κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, ωστόσο δεν προβαίνει σε αναστολή του Προεδρικού Διατάγματος, αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο έολους τους Δήμους. Επιπλέον, φέτος ο σημαντικά μειωμένος αριθμός ναυαγωσωστών εξαιτίας του παρατεταμένου κλεισίματος των σχολών και της πανδημίας επιτείνουν το πρόβλημα, ενώ η έλλειψη ναυαγωσωστικού ανθρώπινου δυναμικού θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια εν ώψη του ανοίγματος της καλοκαιρινής περίοδου. Επειδή κατά τον κύριο Μπιάνκη οι νησιωτικοί δήμοι της χώρας αδυνατούν να καλύψουν το οικονομικό κόστος για την παροχή της υπηρεσίας ναυαγωσωστικής κάλυψης των παραλίων, ενώ ταυτόχρονα η πολιτεία οφείλει να παρέχει εχέγγυα τόσο για την επαρκή ναυαγωσωστική κάλυψη όσο και για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ζητάει από τους αρμόδιους υπουργούς να τον ενημερώσουν σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έκτακτα και άμεσα οι ΟΤΑ από το κράτος, ώστε να καλύπτει το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 71 του 2020 και το οποίο οι Δήμοι αδυνατούν να καλύψουν. Επίσης, ο βουλευτής αιτείται να ενημερωθεί ποια άλλα μέτρα προτίθενται να λάβουν οι υπουργοί για την επαρκή ναυαγωσωστική κάλυψη σε όλη τη χώρα, αλλά και για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, όπως επίσης και αν θα εφαρμόσουν ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης των ναυαγωσωστών. Την απόσυρση της υπουργικής απόφασης σε σχέση με τα πειραματικά σχολεία και τον αποχαρακτηρισμό συγκεκριμένων δημοτικών και νηπιαγωγείων ζητά ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας. Να πάρει πίσω η κυβέρνηση την απόφαση να ορίσει ως πειραματικά σχολεία το 4ο Δημοτικό Σχολείο και το 14ο Νηπιαγωγείο, ζητάει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, τονίζοντας πως η απόφαση αυτή εγκυμονεί μια σειρά προβλήματα τόσο για μαθητές όσο και για εκπαιδευτικούς. Πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τα στελέχη τα τοπικά εδώ στην Κέρκυρα και στα Ιόνια νησιά, είτε σκόπιμα παραπληροφορούν τους εκπαιδευτικούς και την κυριακή κοινωνία, είτε δεν έχουν ακόμα ενημερωθεί λίγους μήνες πριν υποτίθεται τη λειτουργία των σχολείων αυτών. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία αυτά, καθώς το ΑΦΕΚ αναμένεται να εκδοθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.
σίγουρα σημαίνει ότι το σχολείο αυτό, το 4ο δημοτικό σχολείο, αλλά και το 14ο νηπιαγωγείο, δεν θα είναι τα σχολεία της γειτονιάς των περιοχών αυτών εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Ανεμόμυλου, καθώς οι μαθητές δεν θα μπορούν να φοιτήσουν σε αυτά τα σχολεία. Επίσης, οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί χάνουν την οργανική τους θέση, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στον αέρα σε μια εποχή όπου αυτό σημαίνει εργασιακή ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το εργασιακό τους μέλλον. Συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν τη δημόσια εκπαίδευση πάνω από τα τελευταία 30 χρόνια. Επομένως, βλέπετε ότι όλα γίνονται πρόχειρα, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς να θέλει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και τα εδώ τα τοπικά στελέχη, να βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Κέρκυρα. Η στόχη δεν είναι παιδαγωγική. Η στόχη είναι να καμφθεί το εκπαιδευτικό κίνημα, να αρθεί η μονιμότητα, οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών να καταργηθούν και το πειραματικό σχολείο να λειτουργήσει ως δούριος ύπος για την εφαρμογή της αξιολόγησης. Μια αξιολόγηση που δεν θα κάνει καλύτερο το δημόσιο σχολείο, μια αξιολόγηση με άκρος γραφειοκρατικό χαρακτήρα, η οποία θα είναι εις βάρος των μαθητών και των γονιών. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Αντώνης Κουσάρης, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη κινητοποίηση που έγινε την Παρασκευή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τονίζοντας πως οι αποφάσεις ελήφθησαν για τα πειραματικά σχολεία χωρίς καμία ενημέρωση για τον Σύλλογο Διδασκόντων. Επομένως, ζητάμε την απόσυρση της υπουργικής απόφασης, τη συζήτηση με την εκπαιδευτική κοινότητα για να ιδρύσουμε σχολεία πειραματικά στην Κέρκυρα κάτω από τους σωστούς όρους και απαραίτητες προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν σωστά προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κερκυριακής κοινωνίας. Και ο Διευθυντής Εκπαίδευσης θα έπρεπε να έχει ενημερώσει για την πρότασή του τον Σύλλογο Διδασκόντων του 4ου Δημοτικού Σχολείου και του 14ου Νηπιαγωγείου. Βλέπουμε ότι οι κινήσεις αυτές γίνονται κάτω από πίεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, βεβαιασμένα, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα κληθούν τους αμέσως επόμενους μήνες να εφαρμόσουν όλες αυτές τις νέες μεθόδους στα σχολεία αυτά, που δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διασύνδεση με παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης είτε παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών. Επομένως, όλα αυτά γίνονται στο πόδι απλά και μόνο ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα για να δείξουμε ότι η δίθεν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την ίδια στιγμή που συγχωνεύει σχολεία, αυξάνει το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών, τις ώρες, τις διδακτικές των εκπαιδευτικών, ενδιαφέρεται δίθεν για να βελτιώσει με 25 μαθητές μέσα στις τάξεις την ποιότητα της εκπαίδευσης στα πειραματικά σχολεία. Τόσο με αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Υπουργεία του Μέγκα Εμβολιαστικού Κέντρου στην Κέρκυρα. Σκοπός η επιτάχυνση της εμβολιαστικής διαδικασίας των κατοίκων του νησιού. Το πρωί έφτασε στην Κέρκυρα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος και πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο. Ο κύριος Χαρδαλιάς στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στη σημαντικότητα του εγχειρήματος, προτρέποντας τους κατοίκους του νησιού να εμβολιαστούν ώστε να επιτευχθεί σύντομα το πολυπόθετο τείχος ανοσίας, ενώ έκανε για ακόμα μια φορά έκκληση για την τήρηση όλων των προστατευτικών μέτρων, ώστε να μην ξεσπάσουν υπερτοπικές ροές, ιδίως μετά το άνοιγμα του τουρισμού. Από τη Δευτέρα το εμβολιαστικό κέντρο της Κέρκυρας θα είναι σε λειτουργία με 10 γραμμές, με μονοδοσικό Johnson & Johnson, έτσι ώστε η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με τη Γαλάζια Ελευθερία να συνεχιστεί. Σας θυμίζω ότι στην Κέρκυρα τα ποσοστά των εμβολιασμένων, έστω με μία δόση πριν τη Γαλάζια Ελευθερία, της τάξης του 23%, υπολείπονταν του εθνικού ποσοστού. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει το 32%, πολύ κοντά στο 33,5% που είναι το εθνικό ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση κάνουμε έκκληση σε όλους τους κατοίκους του νησιού να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή. Υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού από τη Δευτέρα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι η εικόνα μας προς τα έξω είναι η εικόνα ενός ασφαλούς νησιού, μιας ασφαλούς χώρας, στην οποία και οι ταξιδιώτες θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και το βασικότερο και αυτοί που θα τους φιλοξενήσουν θα πρέπει να είναι ασφαλείς. Οτιδήποτε άλλο δημιουργεί πρόβλημα στην προοπτική του τουρισμού μας. Η παράκληση λοιπόν είναι να εμπιστευτούμε την επιστήμη,
να βρεθούμε όλοι εδώ, να χτίσουμε το τείχος ανοσίας και εδώ στην Κέρκυρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σιγά σιγά στην κανονικότητά μας. Αυτό που προέχει είναι βήμα-βήμα να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Για να γίνει αυτό, δύο πράγματα χρειάζεται: να χτίσουμε το τείχος ανοσίας μέσα από τους εμβολιασμούς και έκκληση, παράκληση, κρατάτε τα μέτρα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και θα είναι ολέθριο να έχουμε υπερτοπικές σειρωές, πόσο μάλλον σε νησιά, πόσο μάλλον σε τουριστικούς προορισμούς. Άρα τίποτα δεν έχει τελειώσει, φοράμε τις μάσκες, κρατάμε τις αποστάσεις, αποφεύγουμε παράλογους συγχρονισμούς και αυτό είναι μια σύσταση, μια παράκληση προς όλους. Όλοι πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι... Να ολοκληρώσω, γιατί καλώς είναι. Νομίζω ότι από Δευτέρα άλλη μια σύγχρονη δομή με σεβασμό στον πολίτη παραδίδεται στους πολίτες και τους κατοίκους της Κέρκυρας. Την πρώτη εβδομάδα είναι υψηλό το ποσοστό των ραντεβού που έχουν κλείσει. Νομίζω ότι χρειάζεται μια κινητοποίηση και από τις τοπικές αρχές, έτσι ώστε να γίνει συνείδηση σε όλους ότι οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε και οτιδήποτε προοπτική θέλουμε να αποκτήσουμε σαν νησί τουριστικό, θα πρέπει να περάσουμε σε αυτό το τείχος ανοσίας. Για να υπάρξει τείχος ανοσίας, θα πρέπει όλοι να εμβολιαστούν. Επιλέξαμε το μονοδοσικό Johnson & Johnson για να συνδράμουμε και στην προσπάθεια αυτή στο πλαίσιο της γαλάζιας ελευθερίας. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στο νέο επιδημιολογικό εργαλείο, στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες μέσα από μια πλατφόρμα, ώστε να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την πορεία της πανδημίας στην περιοχή τους, επισημένοντας ότι σε περίπτωση που η κατάσταση ξεφύγει, θα επιβάλλεται τοπικό lockdown διάρκειας από 10 έως 20 μέρες. Βεβαίως, χθες ανακοίνωσα κιόλας ότι έχουμε ένα καινούργιο επιδημιολογικό εργαλείο, το οποίο θα μπορείτε να το παρακολουθείτε όλοι. Πλέον η λογική που λέει ότι δεν ξέραμε, δεν είχαμε ενημερωθεί, πλέον θα υπάρχει μια πλατφόρμα στην οποία θα μπορεί η κάθε δημοτική αρχή, ο κάθε πολίτης να μπαίνει μέσα και να βλέπει την πορεία της πανδημίας στην περιοχή του, έτσι ώστε να καταλάβουν ότι ο καθένας κρατάει τις τύχες του στα χέρια. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ξεφύγει η κατάσταση, βεβαίως θα υπάρχει ένας βαθμός μέτρων, ένα τοπικό lockdown, το οποίο αυτό περιλαμβάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ανακοινώσαμε και χτες και το οποίο θα είναι σε πρώτο δεκαήμερο και αν χρειαστεί και δεύτερο δεκαήμερο. Άρα νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να κάνουμε πισωγυρίσματα. Αυτό που είναι το πολύ σημαντικό είναι να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός. Για να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε, όλοι να κρατάμε τα μέτρα και ειδικά το ζήτημα το να κρατάμε τις αποστάσεις και να φοράμε τις μάσκες μας. Παράλληλα, επισήμανε όσον αφορά την ένταξη της χώρας μας στην πράσινη λίστα για τον τουρισμό, ότι θα πρέπει οι εμβολιασμοί να ξεπεράσουν το 50% τουλάχιστον με τις πρώτες δόσεις. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 3 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Είμαστε σε αγαστή συνεργασία με όλες τις χώρες, οι οποίες αποτελούν, αν θέλετε, και πηγή τουριστικού προϊόντος. Είναι πολύ σημαντικό να αισθάνονται ότι η δουλειά που γίνεται είναι πρωτότυπη. Και αυτό έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί και από τα στοιχεία που το Υπουργείο Υγείας δίνει συνέχεια σε όλες τις χώρες και στη Μεγάλη Βρετανία και την αξιοπιστία που έχουμε χτίσει σαν χώρα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι μέσα και από αυτήν την πλατφόρμα και όλοι οι πολίτες της Ευρώπης θα μπορούν να ενημερώνονται για ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Άρα το αν θα παραμείνει σε κόκκινο ή αν θα παραμείνει σε πράσινο ή σε πορτοκαλί η Κέρκυρα. Ο μόνος που πραγματικά μπορεί να το εξασφαλίσει και εξαρτάται είναι από τους κατοίκους της Κέρκυρας. Όλοι κινδυνεύουν βεβαίως. Δεν είναι η Κέρκυρα που κινδυνεύει. Οποιοδήποτε κινδυνεύει που δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει πρώτον να χτίσουμε το τείχος ανοσίας και δεύτερον να τηρούμε τα μέτρα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν αφορά την Κέρκυρα. Αφορά όλους μας τους τουριστικούς προορισμούς. Πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι το βήμα προς την κανονικότητα περνάει μέσα και από την ατομική μας ευθύνη. Ξέρω ότι σε κάποιους δεν αρέσει αυτό να ακούγεται, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν ο καθένας από εμάς στηρίζει τα μέτρα, σημαίνει ότι πρώτοι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή τη λέλαπα, αυτή την παγκόσμια πανδημία. Λοιπόν, είμαστε σε πολύ καλό σημείο, είμαστε όμως σε ένα κομβικό σημείο που δεν πρέπει να κάνουμε κανένα πισωγύρισμα. Και είμαι σίγουρος ότι οι κάτοικοι της Κέρκυρας έχουν αποδείξει στο παρελθόν και κάτω από δύσκολες συνθήκες ότι δεν θα επιτρέψουν να υπάρχει το οποιοδήποτε πρόσκομα στην προσπάθεια που κάνουμε για να έχουμε μια τουριστική σεζόν όπως αξίζει την προσπάθεια όλων των Κερκυραίων. Το μέγα εμβολιαστικό κέντρο που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας θα λειτουργεί με 10 εμβολιαστικές γραμμές στο πλαίσιο του σχεδίου Γαλάζια Ελευθερία που προβλέπει τον οριζόντιο εμβολιασμό των κατοίκων του νησιού με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.
Οι εργασίες για τη μετατροπή του χώρου σε εμβολιαστικό κέντρο ξεκίνησαν το προηγούμενο Σάββατο, προκειμένου να ξεκινήσει τη λειτουργία του από τη Δευτέρα 31 Μαΐου. Το εμβολιαστικό κέντρο θα στελεχώσουν 40 αποσπασμένοι νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας από πολλές δομές της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, αλλά και ιδιώτες γιατροί από την Κέρκυρα. Στόχος είναι να γίνονται έως και 1.000 εμβολιασμοί την ημέρα, ενώ έχει ήδη ανοίξει πλατφόρμα για ραντεβού από την 21η Μαΐου. Πρόκειται για το 7ο μέγα εμβολιαστικό κέντρο στη χώρα που λειτουργεί υπό την ευθύνη της πολιτικής προστασίας με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και των ενόπλων δυνάμεων. Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, ενώ με τη συνδρομή της αστυνομίας θα γίνεται καθημερινή διαχείριση της κυκλοφορίας για την ασφαλή προσέλευση των πολιτών και όσων κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τις δηλώσεις του βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Γκίγας βρέθηκε το πρωί στο Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα με την έλευση εδώ του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Χαρδαλιά. Θαυμάσαμε όλοι το νέο εμβολιαστικό μεγάλο αυτό κέντρο στην Κέρκυρα. Είναι μια απόφαση που πήρε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα μεγάλα νησιά να εμβολιαστούν όλος ο πληθυσμός μέχρι τέλος Ιουνίου. Ήταν μια πολύ σημαντική αυτή απόφαση, ειδικά για τους ριστικούς προορισμούς όπως είναι η Κέρκυρα, διότι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο θα χτίσουμε το τείχος ανοσίας που απαιτείται, ώστε να έχουμε και με τη βούλα τον τίτλο του ασφαλούς υγειονομικού προορισμού. Είμαστε λοιπόν πολύ ικανοποιημένοι σήμερα που βλέπουμε με ταχύτατους ρυθμούς να έχει δημιουργηθεί αυτό το πρότυπο μέγα εμβολιαστικό κέντρο και από τη Δευτέρα, από μεθαύριο, 31 Μαΐου, 10-12 εμβολιαστικές γραμμές θα είναι στη διάθεση των πολιτών της Κέρκυρας κυρίως, αλλά και των επισκεπτών. Άρα λοιπόν αξίζουν συγχαρητήρια στην πολιτική προστασία, βεβαίως στο Υπουργείο Υγείας που αυτή τη στιγμή είναι μαζί μας και ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας εκπροσωπώντας τον Βασίλη Κικίλια, και βεβαίως στους τοπικούς φορείς εδώ πέρα, την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και το προσωπικό του Αθλητικού Κέντρου. Πιστεύω ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα και τέλος Ιουνίου θα έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το πανελλαδικό μέσο όρο των εμβολιασμών. Τη σημασία της λειτουργίας του Μέγα Εμβολιαστικού Κέντρου αναφέρθηκε στις δηλώσεις της μεταξύ άλλων η Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, η κυρία Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου. Σήμερα με τα εγγένεια του Μεγάλου Εμβολιαστικού Κέντρου στην Κέρκυρα επιταχύνουμε την προσπάθεια για να κτίσουμε το τείχος ανοσίας. Η γαλάζια ελευθερία έρχεται. Εμείς θα τις δώσουμε φτερά με τη λειτουργία του Εμβολιαστικού Κέντρου, με την προσπάθεια όλων μας να κρατάμε τα μέτρα όπως πρέπει, μάσκες, αποστάσεις, να στείλουμε όλοι μαζί το μήνυμα ότι έχουμε συνέστηση της υποχρέωσής μας σε ατομικό επίπεδο για την υγεία μας, σε συλλογικό επίπεδο για τη δημόσια υγεία και για την τουριστική μας εικόνα. Η Κέρκυρα, ένα νησί και μια περιφερειακή ενότητα προμετωπίδα του τουρισμού μας, δεν πρέπει να χάσει αυτή τη μάχη σε καμία περίπτωση. Είμαστε όλοι εδώ με το μήνυμα και με τις πράξεις μας να αποδείξουμε ότι αυτή την πρόκληση τη φέρνουμε πάνω μας, την κάνουμε πραγματικά μια προστιθέμενη αξία για την Κέρκυρα και τους Κερκυραίους. Παράλληλα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα άλλα νησιά, επιταχύνονται οι εμβολιασμοί. Θα συζητήσουμε και με το Υπουργείο Υγείας για τις δυνατότητες να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση των εμβολιασμών και στα άλλα νησιά. Η περιφέρειά μας θέλει να είναι μια ασφαλής περιφέρεια. Είναι το σλόγγαν μας, ασφαλής περιφέρεια, και του δίνουμε ουσία και με την πολιτική προστασία και με τη δημόσια υγεία. Η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων προσέφερε τις υπηρεσίες της για να δημιουργηθεί αυτό το πρότυπο εμβολιαστικό κέντρο. Όλοι το καμαρώνουμε σήμερα, θα το χαρούν και οι συμπολίτες μας και θα αισθανθούν ασφάλεια, γιατί δείχνει ότι η πολιτεία με όλη της την έκφραση είναι δίπλα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Εγώ είμαι αισιόδοξη προς αυτή την κατεύθυνση και ήδη και εδώ στην Κέρκυρα, όπως λέτε, που δειλά γίνονται τα βήματα, είναι σταθερά και καθημερινά όμως αυτά τα βήματα. Είμαι αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά επαναλαμβάνω, το λέω με επιμονή, καμιά φορά βαρετά, εξαρτάται από μας. Έχουμε δείξει ανθεκτικότητα σε δύσκολες περιόδους, έχουμε δείξει όμως και χαλαρότητα
που δεν επιτρεπόταν σε άλλες περιόδους. Ας πάρουμε τα καλά και τα κακά μαθήματα και ας χαράξουμε το δρόμο συνέπειας και αποτελεσματικότητας για τη γαλάζια ελευθερία. Δηλώσει όμως έκανε και Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσεων η κυρία Μερόπη Ιδραίου. Με χαρά σήμερα υποδεχθήκαμε τον Υφυπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά, για τα εγγένεια του Μέγα Εμβολιαστικού και στην Κέρκυρα, που σηματοδοτεί το δρόμο προς τη γαλάζια ελευθερία, δηλαδή το χτίσιμο του τείχους ανοσίας, ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, να πάρουμε τη ζωή μας πίσω, να χαρούμε τις απολαύσεις καθημερινότητας, αλλά και να μπορούμε να υποδεχθούμε τους επισκέπτες μας και να έχουμε μια κανονική τουριστική σεζόν, γιατί την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, να διατηρηθούν οι επιχειρήσεις, να διατηρηθεί η τουριστική δραστηριότητα που είναι η κύρια πηγή εσόδων για τον πληθυσμό μας και για το νησί μας και τον νομό μας. Είναι το κύριο μέσο βιοπορισμού των κατοίκων μας, οπότε είναι πολύ σημαντικό μετά από τη μακρά ύφεση την οικονομική που έφερε η πανδημία να επιστρέψουμε σε ρυθμούς, ώστε να μπορούμε με αισιοδοξία να ταινίζουμε αυτό το καλοκαίρι, να το επιμηκύνουμε με σύμμαχο τον καλό καιρό και τον Οκτώβρη και όσες μέρες του Νοέμβρη μπορούμε για να συμψηφίσουμε αυτή την οικονομική ζημιά και να μπορούμε να εξακολουθήσουν να είμαστε στους πρώτους προορισμούς. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί τα δείγματα που έχουμε μέχρι τώρα είναι θετικά. Έχει εμβολιαστεί ένα σημαντικό ποσοστό έως τώρα και με το μέγα εμβολιαστικό θεωρούμε ότι αυτό θα εκτοξευθεί. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση και παροτρύνουμε όλους τους κατοίκους του νησιού μας, του Δήμου μας, να έρθουν να εμβολιαστούν άμεσα, ιδίως αυτοί που έχουν να κάνουν με την τουριστική δραστηριότητα και τον τουρισμό, για την προσωπική τους ασφάλεια. Και αυτό είχε και αντικείμενο, ήταν αντικείμενο συζήτησης στη σύσκεψη που είχαμε τους τουριστικούς και παραγωγικούς και εμπορικούς φορείς του νησιού μας, ότι όλοι πρέπει να προτρέψουμε τα μέλη μας, τους συνανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, τον κάθε έναν ξεχωριστά, με ατομική ευθύνη, με συλλογική συνείδηση να έρθει να εμβολιαστεί, ώστε να μπορεί η Κέρκυρα να θεωρείται ένας ασφαλής και καθαρός προορισμός. Είναι άλλωστε και το μότο μας, safe and clean, και πρέπει αυτό να το επισφραγίζουμε καθημερινά και με τη συμπεριφορά μας και ο Δήμος με τους μηχανισμούς και τις υποδομές, αλλά και όλοι οι άλλοι φορείς. Ήδη τα μηνύματα είναι θετικά. Όπως είδατε, στην Κέρκυρα ήδη έχουν αρχίσει πτήσεις από όλη την Ευρώπη, έχουν αρχίσει δειλά-δειλά και τα κρουαζιερόπλια. Δεν έχει ακυρωθεί καμία πτήση προς την Κέρκυρα σε αντίθεση με άλλους προορισμούς και θεωρούμε ότι και στην αξιολόγηση που θα γίνει από τη Μεγάλη Βρετανία, η Κέρκυρα που είναι πρώτη σε προτιμήσεις από τους Βρετανούς θα συνεχίσει να είναι ένας πράσινος προορισμός. Η ελευθερία είναι στα χέρια μας. Ας αξιοποιήσουμε αυτό το μεγάλο εργαλείο που είναι το μέγα εμβολιαστικό και ας έρθουμε όλοι να εμβολιαστούμε για να μπορούμε να προχωρήσουμε με προοπτική και ασφάλεια στο μέλλον. Στην Κέρκυρα βρίσκεται και ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Πάμε να δούμε λοιπόν τη δήλωση ο κ. Καρβαλής αναφορικά και με τη λειτουργία του Μέγα Εμβολιαστικού Κέντρου στο νησί, αλλά και με τις ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας Νότιας Κέρκυρας. Σήμερα όλοι εδώ εμείς ενώνουμε δυνάμεις προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στον κερκυραϊκό λαό να εμβολιαστεί μαζικά με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson και να δημιουργήσουμε όσο πολύ πιο γρήγορα γίνεται την ανοσία που θέλουμε για να δημιουργήσουμε συνθήκες απολύτου ασφαλείας σε έναν πολύ ελκυστικό τουριστικό προορισμό όπως είναι η Κέρκυρα και να δώσουμε δυνατότητα και στις τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και στις άλλες επιχειρήσεις του νησιού να κερδίσουν το χαμένο έδαφος που χάθηκε κατά την περσινή περίοδο. Αισιοδοξώ ότι με τη βοήθεια όλων θα το πετύχουμε. Εμείς ως 6η υγειονομική περιφέρεια έχουμε φέρει εδώ στο νησί 40 υγειονομικούς από όλες τις νοσηλευτικές μονάδες σχεδόν της 6ης υγειονομικής περιφέρειας με εθελοντική προσφορά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να στελεχώσουμε εδώ το εμβολιαστικό κέντρο και μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις να δημιουργήσουμε τις καλύτερες συνθήκες. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα τον Ιατρικό Σύλλογο Κέρκυρας που με τη συμβολή του σε ιατρικό προσωπικό θα συμβάλλει πάρα πολύ στην καλύτερη στελέχωση του εμβολιαστικού κέντρου. Να ευχαριστήσω και ονομαστικά τον πρόεδρο τον κύριο Καλούδη, την Γενική Γραμματέα την κυρία Αποστολίδου για την συμβολή τους και την συνεργασία που έχουμε όχι τώρα αλλά
από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μου. Είναι ένας από τους πιο δυναμικούς ιατρικούς συλλόγους που διαθέτουμε στην 6η υγειονομική περιφέρεια και η συνεργασία που έχουμε έχει πολλαπλά ωφέλη και για την κοινωνία και για τον κερκυραϊκό λαό. Να πω ότι μέχρι πρότινος η Λευκύμη δεν λειτουργούσε ως εμβολιαστικό κέντρο. Καταφέραμε και λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που κάναμε και αύριο που θα επισκεφτώ το Κέντρο Υγείας Λευκύμης θα δω από κοντά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται και θα δώσουμε συγκεκριμένες λύσεις και σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν όλες οι δραστηριότητες στο νοσοκομείο οι οποίες εξυπηρετούνται. Προφανώς και προτεραιότητα της χώρας ήταν ο κορονοϊός. Έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα εκεί. Σε λίγο θα επισκεφτώ το νοσοκομείο Κέρκυρας, θα γίνει μια τεχνική σύσκεψη εκεί, θα δοθούν εντολές, κατευθύνσεις και θα πάμε όσο το δυνατόν σε μια κανονικότητα, με βάση βεβαίως και με το επιδημιολογικό φορτίο που έχουμε κάθε φορά και με τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όπως είπε και ο κύριος Υφυπουργός, δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, είναι ακόμα μπροστά μας. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους, χρειάζεται να πριτανεύσει η ατομική ευθύνη του καθενός για να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο ασφαλείς γίνεται. Βεβαίως, πάνω απ' όλα είναι το βασικό όπλο που έχουμε στα χέρια μας και είναι το εμβόλιο. Γι' αυτό και από την ευκαιρία που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας να στείλουμε ένα μήνυμα προς όλους τους πολίτες της Κέρκυρας από το βορρά μέχρι το νότο να προστρέξουν στη διαδικασία την προβλεπόμενη, να κλείσουν ραντεβού και να έρθουν όσο πιο γρήγορα γίνεται να εμβολιαστούν. Έχουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες είναι να στηρίξουμε το νοσοκομείο να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα που αφορούν τον κορονοϊό. Τοπικά σημεία παρουσιάζουν οι δείκτες της πανδημίας στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον καθηγητή ολογίας Γιώργο Σουρβίνο, ο καθηγητής επισημαίνει ότι είναι αργή η πορεία καθόδου και δεν μπορούν να αποκλειστούν περιπτώσεις εξάρσεων τοπικών. Σε ό,τι αφορά τώρα την επιδημιολογική εικόνα της Κέρκυρας, ο κ. Σουρβίνο υπογράμμισε ότι την τελευταία εβδομάδα φαίνεται να ομαλοποιείται η κατάσταση. Οι δείκτες της πανδημίας, όπως απεικονίζονται τις τελευταίες εβδομάδες, εμφανίζουν σταθερά σημεία πτωτικά σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των νοσηλιών, σε ό,τι αφορά επίσης και τον αριθμό των διασωληνωμένων. Η πορεία αυτή της καθόδου είναι αργή και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας και δεν μπορούν να αποκλειστούν περιπτώσεις τοπικών εξάρσεων, καθώς ακόμα υπάρχει διασπορά, ο ιός κυκλοφορεί στην κοινότητα, στον πληθυσμό, και πρέπει σίγουρα να είμαστε πάντα σε εγρήγορση για να αποφύγουμε οποιοδήποτε συμβάν τοπικής έξαρσης που θα μας οδηγήσει σε άλλες καταστάσεις. Θα δούμε σύμφωνα με τα μοντέλα του ΕΟΔΗ και με τα προληπτικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί από πανεπιστήμια και συναδέλφους μια αποκλιμάκωση με έναν αριθμό ημερήσιο όρο περίπου στα 1000 κρούσματα περίπου στα μέσα Ιουνίου, γύρω στις 15 με 20 Ιουνίου, που θα είναι ένα καλό σημάδι για να αποχαρακτηριστεί η χώρα και να μπει στην πράσινη ζώνη, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις, τις διεθνείς αξιολογήσεις για τη χώρα μας. Ήδη ο δείκτης θετικότητας σταθερά τις 2-3 τελευταίες εβδομάδες έχει πέσει κάτω από το αποδεκτό όριο του ECDC το 4%. Αυτό όμως αποτελεί κίνητρο αφενός, αλλά και ένασμα για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και να μειώσουμε και τους υπόλοιπους δείκτες. Η Κέρκυρα δυστυχώς εμφάνισε ανησυχητικά σημάδια μετά την εβδομάδα του Πάσχα. Υπήρχαν, από ό,τι φάνηκε και από τις εικόνες που όλοι είδαμε, περιπτώσεις νοστισμού, ειδικά στην εορταστική περίοδο. Ευτυχώς όμως βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες η κατάσταση ομαλοποιείται. Έχουμε μικρό διψήφιο αριθμό. Ιδανικά θα θέλαμε να είναι μονοψήφιος και νομίζω ότι οι Κερκυραίοι θα το καταφέρουν σύντομα. Τώρα, στη λειτουργία του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου της Κέρκυρας ως εμβολιαστικό κέντρο αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΕΑΚ, ο κύριος Λικούρης. Με χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα τον υπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος ήρθε να επιθεωρήσει το μέγα εμβολιαστικό κέντρο της Κέρκυρας. Νομίζω ότι έμεινε ικανοποιημένος απόλυτα από την πορεία των εργασιών. Από σήμερα λοιπόν εμείς ως Διοίκηση του Αθλητικού Κέντρου παραδίδουμε τη χρήση και τη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε για όλο αυτό το διάστημα που θα κρατάει ο εμβολιασμός είναι ευθύνη πλέον δική τους. Αυτό που εγώ θέλω να ευχηθώ είναι πραγματικά να υπάρξει συμμετοχή του κόσμου και να κλείσει τα ραντεβού για να γίνουν τα εμβόλια, έτσι ώστε να έρθουμε μια μέρα πιο κοντά στην πραγματική ελευθερία και την κανονικότητα.
Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και στην αθλητική σας ενημέρωση. Η Ματούλα Ανδριώτη είναι μαζί μας. Ματούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αγωνιστική μέρα ήταν σήμερα για το ΦΕΚΑ στο χάντμπολ. Υποδέχτηκε την Πηλαία για να ολοκληρωθεί και τυπικά το πρωτάθλημα εξαναβολής. Παιχνίδι ιτήθηκε βέβαια, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το πάλεψε η κυρκυριακή ομάδα με πάρα πολλές ελλείψεις. Τελείωσε λοιπόν το πρωτάθλημα της Α1 Handball Premier για φέτος. Στην ίδια κατηγορία παίζει η κυρκυριακή ομάδα και του χρόνου. Αύριο έχουμε γάμα εθνική κατηγορία με το παιχνίδι Κασιόπη Λευκή. Οι δύο κυρκυριακές ομάδες αναμετρώνται, ενώ ο ΦΑΜ υποδέχεται το Καναλάκι. Και αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, σήμερα και αύριο είναι μέρα ιστιοπλοείας, είναι match race. Ο ιστιοπλοϊκός ομίλος Κέρκυρας διοργανώνει μια πολύ σημαντική διοργάνωση με πληρώματα από την Ολλανδία, την Βουλγαρία, την Ισπανία, την Ελλάδα βεβαίως. Πολύ σημαντικές συμμετοχές και θα δούμε και αποκλειστικά πλάνα και αποκλειστικά βίντεο στο Start. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δηλώσεις. Ματούλα, σε ευχαριστούμε πολύ και βέβαια θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στις αθλολογίες. Στις αθλολογίες τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Ματούλα. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις, κυρίες και κύριοι. Λόρενς Μιούλερ κοντά μας, πρώτη μέρα, match race, νικητές την πρώτη μέρα, πολύ σημαντικός θεσμός εδώ βεβαίως στο νησί. It's the first day of the match race. How's your experience so far? We are learning to handle the boat. We had some difficulties this time, but fortunately we won this first match. Μαθαίνουμε λίγο να χειριζόμαστε το σκάφος. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες την πρώτη μέρα, αλλά κερδίσαμε τον πρώτο αγώνα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Match race is something really big for Corfu, for the islands, for some people who are coming from other countries like you. Do you like the whole idea? Yeah, we like it. It's a very nice place, so we really enjoy it. Μου αρέσει πάρα πολύ ο θεσμός αυτός ο οποίος έχει δημιουργηθεί από τον ιστιοπλοϊκό ομίλο Κέρκυρας και βεβαίως συγκεντρώνει το ενδιαφέρον από τα νησιά και από πάρα πολλές χώρες άλλες οι οποίες συμμετέχουν άνθρωποι βεβαίως σε αυτόν τον αγώνα. How difficult is to do sailing, to have all these people here, to manage each person to do what has to do? Yeah, because it's the first time we sail in this configuration and we have still some adjustment problems, but okay, I hope during these coming days it will go better and better. Είναι πρώτη φορά που αυτό το πλήρωμα τρέχει σε αυτόν τον αγώνα και μαζεύω ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Μέρα με τη μέρα τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα και βεβαίως το ευχόμαστε καλή επιτυχία. Thank you, good luck for the next okay. days. Thank okay, thank you. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Σας δώσαμε το στίγμα της επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Εμείς θα είμαστε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Στην εκπομπή υπάρχει θέμα. Προς το παρόν, γεια σας. Ο καιρός γενικά θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νοτιοανατολικά, πελάγι, βόρειο-βορειοδυτική. 7 με 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Κέρκυρα επίσης ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ανέμους να πνέουν μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ. Και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 2 έως 18 βαθμούς Κελσίου.